Και τώρα τον έχει τον κύριο Φαουστάβλου. Ακούσατε τι επικρατεί στο προεκλογικό σκηνικό. Από τη μία μεριά, κατηγορίες του ενός για το οικονομικό πρόγραμμα του άλλου. Λοιπόν, ναι, άκουσα με μεγάλη προσοχή τη συζήτηση και βέβαια παρακολουθούμε όλες αυτές τις μέρες τις συζητήσεις. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω ότι αύριο, 5 του μήνα, είναι τα 4 χρόνια από το δημοψήφισμα που το όχι του ελληνικού λαού έγινε ναι. Επίσης, 1,5 μήνα περίπου από τώρα θα είναι τα 4 χρόνια στα οποία μπορούν μαζί Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, τα απομεινάρια των ΑΝΕΛ, της Ένωσης Κεντρών και όλων των υπόλοιπων να γιορτάσουν την υπογραφή τους στο τρίτο και φαρμακερό μνημόνιο που ενσωμάτωσε και όλα τα προηγούμενα. Αυτό το σημειώνω γιατί νομίζω ότι βγαίνει ένα σημαντικό συμπέρασμα στο λαό μπροστά και στην κάλπη σε 7 του μήνα. Δηλαδή ότι οι ψευτοκαυγάδες και οι κάλπικες αντιπαραθέσεις συνήθως είναι ένας δρόμος στρωμένος με παγίδες για το λαό. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί εμείς, ξέρετε, σαν βασικό σύνθημα μπροστά στις εκλογές λέγαμε ότι ο λαός πρέπει να ψηφίσει με κριτήριο την 8 του μήνα. Τις 8 του μήνα, την επόμενη μέρα των εκλογών. Δεν περιμέναμε βέβαια ότι θα μας επαληθεύσει τόσο πολύ η ίδια η πραγματικότητα, ώστε κυριολεκτικά στις 8 του μήνα να έχουμε τη σύνοδο υπουργών της Ευρωζώνης, όπου ουσιαστικά τι θα γίνει, κατά τα άλλα, μεταμνημονιακή εποχή στην οποία ζούμε, η οποία δεν είναι μεταμνημονιακή, δηλαδή εδώ τώρα έχουμε μια αντιπαράθεση για το ποιος θα φέρει ή δεν θα φέρει νέο μνημόνιο, ενώ στην πραγματικότητα ζούμε μνημόνια, ζούμε σε μια εποχή που τα μνημόνια συνεχίζουν, και τα μνημόνια δεν είναι μόνο η δανειακή σύμβαση. Η μνημόνια είναι τόσοι εκατοντάδες εφαρμοστικοί νόμοι, τα αντιλαϊκά μέτρα τα οποία είναι εδώ και από τις 8 του μήνα θα ενισχυθούν ακόμα περισσότερο. Μια παρατήρηση πολύ σημαντική και δημοσιογραφικού χαρακτήρα. Ναι, ναι. Πώς θα ενισχυθούν, να μας πείτε όμως. Ναι, θα σας ενισχυθώ. Θα σας πω πώς θα ενισχυθούν, γιατί πολύ απλά το Eurogroup, το οποίο συνεδριάζει, κάθεται, εξετάζει την πορεία υλοποίησης των δεσμεύσεων της σημερινής κυβέρνησης, που δεσμεύεται θα υλοποιήσει και η επόμενη. Και με βάση τις δεσμεύσεις αυτές, λοιπόν, εξετάζει εάν χρειάζονται να πάρθουν επιπλέον μέτρα, να ενισχυθούν παραπάνω κτλ. Και η ατζέντα έχει μπόλικα. Έχει ζητήματα διαχείρισης των κόκκινων δανείων, έχει πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, έχει μπόλικα πράγματα. Μια παρατήρηση, νομίζω και δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος. Mm-hmm. Είναι τυχαίο ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από τους εντός εισαγωγικών εταίρους μας, όπως δεν υπάρχει και κανένα ενδιαφέρον από εκπροσώπους των επιχειρηματικών ομίλων, για το ποιος θα είναι ο υπουργός και ποια θα είναι η κυβέρνηση στις 8 του μήνα. Δεν τους νοιάζει. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι αυτή τη στιγμή θα έχουμε ένα Eurogroup στο οποίο δεν ενδιαφέρεται ποιος θα είναι ο υπουργός και η κυβέρνηση στις 8 του μήνα. Θα συζητήσει, θα κάνει ένα. Στις 8 του μήνα θα γίνει καινούργια κυβέρνηση. Θα έχει ορκιστεί η καινούργια κυβέρνηση. Δεν θα έχει και ορκιστεί. Δεν είναι το τυπικό μέρος, το ουσιαστικό είναι. Το ουσιαστικό μέρος είναι πιο ότι στις 8 του μήνα, όποια και αν είναι κυβέρνηση. Όποια και αν είναι κυβέρνηση, όποια και αν είναι κυβέρνηση, αυτό θέλω να πω. Δεν θα έχει έναν υπουργό εκεί, δεν θα έχει υπουργό οικονομικών. Ναι, το ουσιαστικό λέω. Ξέρετε, υπάρχει υπουργό οικονομικών ακόμα, έτσι. Ναι, καταλαβαίνετε, θέλω να πω. Ναι, μια χαρά. Λοιπόν, ότι στις 8 του μήνα, δεν είναι τυπικό, είναι ουσιαστικό αυτό που θέλω να πω. Ότι στις 8 του μήνα, όποιο και αν είναι κυβέρνηση, το πρόγραμμα που θα υλοποιήσει είναι δεδομένο. Μάλιστα. Αυτό λέμε. Και μάλιστα, γι' αυτό λέμε και εμείς ότι χρειάζεται. Βεβαίως είναι δεδομένο. Και κοιτάξτε, είδαμε και μια αντιπαράθεση και πιο πριν, η οποία έχει πολύ ενδιαφέρον. Αν ο λαός την παρατηρήσει την αντιπαράθεση την προηγούμενη για το ποιος έχει φέρει περισσότερες επενδύσεις, ποιος λιγότερες. Ναι, αλλά πρέπει, δεν λέγεται όμως στην πλάτη πιανού έρχονται οι επενδύσεις. Άρα, ολοκληρώνω με αυτό. Άρα, έχει μεγάλη σημασία ο λαός να σκεφτεί με αυτό το κριτήριο την επόμενη μέρα των εκλογών και να σκεφτεί με κριτήριο το ποια θα είναι η δύναμή του για να αντιμετωπίσει τα χειρότερα που θα έρθουν ούτως ή άλλως. Μάλιστα, κύριε Παπαδόπουλο, θέλω σχόλιο σε αυτό. Ναι, 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 ακούστηκε αυτό χθες και θέλω να το σχολιάσω. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχει μια συνολική προσπάθεια αντιδραστικοποίησης και νομίζω ότι εκεί εντάσσονται και τέτοιες σκέψεις στο ποινικό κώδικα.
Αυτό δεν είναι θέμα ποινικού κώδικα, σας διακόπτω. Ναι, τώρα είναι άλλο θέμα. Και στο ποινικό κώδικα. Είναι μετά. Έτσι, είναι μετά. Μέσα ναι. στις φυλακές. Λοιπόν, 18 νεκρούς εκτός από οποίες... το Μάτι και τη Μάνδρα. Άλλους ναι. 18 νεκρούς μέσα στις φυλακές. Λέω ότι υπάρχουν. Αν μου δώσετε το δικαίωμα να καθορίζω εγώ τον χρόνο των καλεσμένων, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Βασιλιάδη, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μια κατεύθυνση αντιδραστική συνολικά και στον ποινικό κώδικα και γενικότερα σε κανονιστικά ζητήματα που έχουν σημασία στην κατεύθυνση της περισσότερης ενίσχυσης τομέων καταστολής και χτυπήματος, να το πω έτσι, κάτω από την ομπρέλα νόμος και τάξη που θα, που θα βρει ο λαός απέναντί του το επόμενο διάστημα. Όμως θεωρούμε ότι ορισμένες τέτοιες κατευθύνσεις δεν υπηρετεί μόνο η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπηρετήσε και η πολιτική της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια και ειδικά όσον αφορά τον ποινικό κώδικα, που θεωρούμε ότι εκεί πέρα ανοίγουν μια σειρά ζητήματα τα οποία εμείς τα θεωρούμε πρόχειρα, επικίνδυνα και γι' αυτό το λόγο κρατήσαμε και συγκεκριμένη στάση στη Βουλή κατά τη διάρκεια της ψήφισής του. Τώρα, από εκεί και πέρα. Δεν πρέπει να φύγει από το γεγονός ότι και η συζήτηση που ξεκινάει αυτή την περίοδο και η αντιπαράθεση γύρω από αυτά τα ζητήματα έχει και ένα αποπροσανατολιστικό χαρακτήρα κατά τη γνώμη μας, με κύριο στόχο το να αποπροσανατολίσει από τα κύρια βασικά ζητήματα που πρέπει να προεπασχολούν τον ελληνικό λαό. Και η ασφάλεια είναι βασικό ζήτημα. Η ασφάλεια είναι βασικό ζήτημα. Αλλά η ασφάλεια συνδέεται και με ένα άλλο σοβαρό ζήτημα. Βασικά ζητήματα, γι' αυτό τα συζητάμε. Η ασφάλεια είναι βασικό ζήτημα, αλλά συνδέεται και με ένα άλλο βασικό ζήτημα που έχει να κάνει ότι πολλές φορές πίσω από το όνομα της ασφάλειας και της προστασίας, έτσι κρύβονται μέτρα και καταστάσεις οι οποίες έχουν σαν στόχο όχι την υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών, γιατί αλλά... βλέπουμε με μια επιλεκτική αποτελεσματικότητα των δυνάμεων καταστολής. Παραδείγματος χάρη, είναι πάρα πολύ, οι δυνάμεις καταστολής δείχνουν μια πολύ μεγάλη ικανότητα και αποτελεσματικότητα όταν διαδηλωτές διαδηλώνουν στο άγαλμα του Τρούμαν απ' έξω και κατ' εντολή του κυρίου Πάιατ η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ανοίγει κεφάλια και προχωράει σε συλλήψεις και μια ανικανότητα την ίδια στιγμή όταν πρόκειται για να χτυπήσουν οργανωμένο έγκλημα, γιατί μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα, πολλές φορές όταν βλέπουμε ορισμένες πώς να το πω, εκφράσεις οι οποίες μπορεί να είναι μια ληστεία, μια διάρρηξη κτλ. Αλλά από εδώ, από εκεί πέρα, από πίσω υπάρχει το οργανωμένο έγκλημα το οποίο διασυνδέεται και με πολύ μεγάλα και ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα. Θα ήθελα όμως να κάνω και ένα σχόλιο. Για να απαντήσω γιατί έχετε βάλει πάρα πολλά σχόλια με βάση τη συζήτηση. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν πρέπει να διαμορφώνουμε μια εικονική πραγματικότητα για το τι ζει ο λαός μας σήμερα. Και σήμερα ο λαός μας δεν ζει μια κατάσταση στην οποία ανακτά δικαιώματα, ανακτά πράγματα που έχασε κατά τη διάρκεια της κρίσης, της προηγούμενης. Ζει μια πραγματικότητα στην οποία συνεχίζει να χάνει. Και χάνει και θα χάνει και το επόμενο διάστημα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τσακώνονται και οι δύο για έναν δρόμο ανάπτυξης, ο οποίος τι έχει αυτός ο δρόμος ανάπτυξης. Έχει τη Φρυγκογκλάς για παράδειγμα, έτσι, όπου μια μεγάλη επιχείρηση με πολύ μεγάλη δύναμη κιόλας, πολύ μεγάλη δύναμη, κλείνει όχι γιατί δεν έχει κέρδη, αλλά γιατί θέλει να έχει περισσότερα κέρδη από αλλού. Έχουμε τη Δέλτα στο πλατή Μαθίας, η οποία πετάει έξω 90 εργαζόμενους. Μην τις βάλετε όλες τις επιχειρήσεις, δεν θα προλάβουν να απαντήσουν. Ναι, λέω όμως, αυτός είναι ο δρόμος ανάπτυξης που υπερασπίζονται και οι δύο και για τον οποίο καλούνται όλα όμως, και οι εργαζόμενοι και τα φτωχά στρώματα να κάνουν διαρκώς θυσίες. Τα βάλατε όλα, κύριε Βασιλιάδη. Δεν λέμε ότι είστε ίδιοι. Λέμε ότι υπηρετείτε την ίδια στρατηγική, την ίδια πολιτική. Ήδη δεν είστε προφανώς. Αν και από μια. Είπαμε δεν θα κάνουμε. Μην κάνετε διακοπές. Ναι, αλλά εντάξει, ελάχιστο χρόνο δεν θα πατάτε. Τώρα έχουμε μπερδευτεί. Είστε απόγονοι του Πλαστήρα και του Βενιζέλου ή του Μπελογιάννη. Οι τηλεθεατές περιμένουν να ακούσουν λύσεις για την καθημερινότητά τους. Αν μας επιτρέπετε. Έχουμε μπερδευτεί, λέω, γιατί απευθύνεται στην. Δεν ακούει κανένα να μιλάτε ένα πάνω στον άλλο, να σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, λέω για τις διαφορές και τις ιστορικές.